τι σας έχω πάλι. Προηγούμενη μας άφησε χρόνους. Για σας, νέο μοντέλο. Το 480. Είχαμε το 470 και τώρα πήραμε το 480. Την κάνουμε και unboxing. Πού είστε ρε παιδιά, καιρό έχουμε να τα πούμε. Έχω πάρει αυτή εδώ την καμερούλα, την έχω κάνα 2 μήνες. Δεν έχω προλάβει να κάνω το unboxing. Εγώ την έχω ανοίξει βέβαια, έχω τραβήξει απίστευτα βίντεο και πλάνα. Και σήμερα που βρήκα λίγο χρόνο, είπα να ξαναβάλω πάλι τα πράγματα μέσα και να σας τη δείξω. Βέβαια τα περιφερειακά που έχει μέσα δεν τα έχω χρησιμοποιήσει, είναι όλα στο σακουλάκι τους, γιατί είχα από την προηγούμενη Turbo X που είχα πάρει τα περιφερειακά και ταιριάζανε. Οπότε τώρα ήρθε η ώρα να σας τη δείξω τι έχει μέσα το κουτί, για όποιους ενδιαφέρονται να πάρουν μια φθηνή κάμερα για τις δραστηριότητές τους, γιατί μπήκε η άνοιξη πλέον. Όταν την πήρα είχε άνοιξη, τώρα έχει μπει το καλοκαίρι και σίγουρα πολλοίς κόσμος θα θέλει να τραβήξει κάποια ωραία βίντεο στις διακοπές του ή όποιο extreme άθλημα κάνει. Σας είπα, την έχω ανοίξει. Εδώ είναι η αδιάβροχη θήκη της κάμερας. Με μπροστινή οθόνη και η πίσω οθόνη είναι και αφής. Πάμε να δούμε τι άλλο έχει μέσα και να σας πω και λίγο για την κάμερα κάποιες λεπτομέρειες που έχω διακρίνει το τελευταίο διάστημα. Οδηγίες χρήσεων. Μέχρι και προχθές πίστευα ότι ήταν άχρηστες. Μάλλον από την πρώτη μέρα που τις πήρα θεωρούσα ότι είναι άχρηστες και τελικά αποδείχτηκε ότι όντως είναι άχρηστες. Θα σας εξηγήσω. Λοιπόν, εδώ έχει αυτοκολλητάκια, σφουγγαράκια και ένα σίγμα ασφαλείας για να δέσεις την κάμερα να μην σου σπάσει από τη βάση και σου φύγει και τη χάσεις. Εδώ έχει τη βάση στήριξης που μπαίνει έτσι μέσα και πιάνει με τα κλειψάκια και την τοποθετείς όπου θέλεις. Θα σας δείξω και εδώ ένα ωραίο κόλπο που έχω κάνει εγώ για να γλιτώσουμε λίγο το χρούτσου χρούτσου στο μικρόφωνο από τον αέρα. Μαντιλάκι για να την καθαρίζουμε. Θα σας τα βγάλω τώρα, δεν πειράζει. Αντάπτορας για να μπαίνει στο ποδήλατο ή στο μηχανάκι ή οπουδήποτε αλλού μπορεί να την πιάσει ο καθένας. Η βάση στήριξης για να κολλάς πάνω στο κράνος ή οπουδήποτε αλλού θέλεις. Στην αρχή και εγώ το φοβόμουν αυτό εδώ παιδιά στο κράνος. Αν το κάνεις σωστά, αν κολλήσεις σωστά τη βάση πάνω στο κράνος, πιστέψτε με, την έχω 1,5-2 χρόνια, η βάση δεν έχει πάει πουθενά. Βέβαια εντάξει, με το παπάκι εγώ δεν πιάνω και τρελές ταχύτητες για να πεις ότι θα φύγει και η κάμερα. Αυτά. Το κλειψάκι που μπαίνει στις βασούλες. Γκρέμιστα. Ανταπτοράκι, προεκτάσεις. Μπαίνουν έτσι εδώ πέρα για να μπορέσεις να στήσεις την κάμερα σε όποια γωνία θέλεις. Κάτσα βγάλουμε αυτό από εδώ. Και την αδιάβροχη θήκη έχω χρησιμοποιήσει με την παλιά την κάμερα. Εντάξει, δεν κάνω και τρελές καταδύσεις. Εδώ λέει 30 μέτρα διαβραχοποίηση. Εγώ που έχω τραβήξει πλάνα μέσα στο βυθό από βουτιές, είναι πολύ ωραία η ανάλυση του. Κι άλλος αντάπτορας για τις βάσεις.
Κι άλλος, αντάπτορας. Ελπίζω να φαίνονται, παιδιά. Αυτό εδώ δεν ξέρω πώς τα λένε. Συγχωρέστε με. Αυτό είναι περιστροφικό. Περιστρέφεται και σφίγγει με τη βίδα σε όποιο δεξιά-αριστερά όπου θέλεις και μπρος-πίσω εδώ απάνω στις βάσεις που θα τη βάλεις. Καλωδιάκι για φόρτιση με USB. Έχει δύο ημάντες για αυτές εδώ τις βάσεις που περνάνε από εδώ για να το δέσεις στο... για να δέσεις την κάμερα στο κράνος του ποδηλάτου. Και αυτά εδώ τα κράτσα-κρούτσα που λέω, τα βέλκρο, που και αυτά είναι για ασφάλεια περισσότερη, να τη σταθεροποιήσεις κάπου. Και αυτούς εδώ τους σημάντες που έχουν και το κλειψάκι εδώ. Κάτι που με παρεξένεψε στη συγκεκριμένη, έχει ανταλλακτικό για το... για την οθόνη, για την οθόνη λέω, για την αδιάβροχη βάση που μόλις τώρα ανακάλυψα. Α, εδώ έχει κενά. Τώρα γιατί έχει κενά δεν μπορώ να το καταλάβω. Ούτως ή άλλως το δάχτυλο δεν φτάνει να πατήσει μέσα. Εδώ έχει τρύπες, παιδιά. Αν βγάλεις την ταινία ασφαλείας, εγώ έχω μία, πώς το λένε, πώς να το πω, ψύχωση. Αυτές εδώ τις ταινίες δεν τις βγάζω, τις αφήνω. Όπως αν παρατηρήσετε και στην κάμερα και μπροστά στην οθόνη και στην πίσω, δεν τις έχω βγάλει για περισσότερη προστασία. Και έχει και μερικά tie-up για να την ασφαλίσεις, να ασφαλίσεις τις βασούλες πάνω στο τιμόνι, σε κάποιο σωλήνα, οπουδήποτε. Αυτά με τα περιφερειακά. Ένα λεπτό να τα μαζέψω. Μαζεύτηκαν. Πάμε να την ανοίξουμε πατώντας το mode. Ανοίγει. Γι' αυτό που έλεγα πριν για τις οδηγίες χρήσης. Παιδιά, δεν έχω βρει πώς ανοίγει η μπροστινή κάμερα, η οθόνη. Όποιος γνωρίζει κάτι γι' αυτό, ας μου γράψει κάτω στα σχόλια. Στις οδηγίες χρήσεων δεν γράφει τίποτα απολύτως για τις οθόνες. Ακόμα και για την οθόνη αφής που έχει, δεν γράφει κάτι. Το ανακάλυψα αφού μπήκα σπίτι. Βέβαια, λειτουργεί και με τα κουμπάκια τα πλαϊνά που έχει, για να επιλέξεις... αν θες να τραβήξεις βίντεο, φωτογραφία, slow motion, fast forward, γρήγορη λήψη δηλαδή. Έχει διάφορες επιλογές. Τώρα δεν ξέρω εσείς πώς τα βλέπετε εκεί. Ελαφριά σαν κατασκευή είναι, Turbo X είναι, μην περιμένετε τρελές αντοχές. Είναι η 480 που έχω. Δεν είναι και τίποτα τρελό. Εδώ στο, δεν είναι και GoPro. Εδώ στο πλάι έχει, παίρνει την θύρα για τη microSD, τη χωρητικότητα που θα περνάμε τα βίντεο, τη φόρτιση και το άλλο, πώς το λένε, δεν το θυμάμαι, το jack, το HD out, που τη συνδέεις κατευθείαν στον υπολογιστή, δεν ξέρω τι είναι, και εδώ είναι και το μικρόφωνο, το οποίο είναι απαράδεκτο, δεν είναι τίποτα καλής ποιότητας. Από κάτω ανοίγεις, βγαίνει μπαταρία, κάτι το οποίο με στεναχώρησε στη συγκεκριμένη έκδοση, δεν είχε δεύτερη μπαταρία μέσα, θα σας τραβήξω να δείτε φωτογραφία εδώ τα στατιστικά του κουτιού, να το δείτε. Το καλό είναι ότι επειδή είχα τη δεύτερη μπαταρία από την προηγούμενη κάμερα και όλος τυχαίως δεν είναι ακριβώς οι ίδιες στο σχέδιο, αλλά ταιριάζει και μπαίνει μέσα, οπότε έχεις μπαταρίες. Έχει κλείδωμα οθόνης αφή,
Δεν ξέρω τώρα τι βλέπετε εσείς, τι φαίνεται. Κάτι που με ενόχλησε σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο, ενώ υποτίθεται παίρνεις καινούργια κάμερα πιο εξελιγμένη και όλα αυτά, δεν έχει επιλογή στο φακό. Η 470, τώρα κράζω και λίγο το προηγούμενο μοντέλο σε σχέση με αυτό, η προηγούμενη είχε επιλογή στις μοίρες που θα επιλέξεις το φακό, αν θα είναι ευρύ, μεσαίο ή στενό. Η συγκεκριμένη δεν έχει. Δηλαδή είναι μόνιμα στον εμβρυγόνιο η λήψη της. Κάτι που δεν μου άρεσε και τόσο, γιατί πολλές φορές δεν θέλω να είναι εμβρυγόνιος ο φακός. Θέλω να είναι κλειστό το πλάνο. Ένα άλλο τυψάκι, όταν βάζουμε τη θήκη, επειδή πολλές φορές έξω στη φύση... πατήθηκε και το κουμπί και τραβάει. Επειδή πολλές φορές είμαστε στη φύση και έχουμε αέρα, στην άλλη θήκη που έχω εγώ την παλιά, την έχω εδώ σεταρισμένη. Είχα πάρει, να μπείτε να δείτε, εδώ επάνω δεξιά, αριστερά, δεν ξέρω τώρα που θα το βλέπετε, θα σας βάλω και το πρώτο βίντεο που είχα κάνει πέρσι, unboxing. Είχα πάρει ένα βαλιτσάκι, να σας το δείξω. Είχα πάρει αυτό εδώ το βαλιτσάκι με 53 αξεσουάρ μέσα, που πιστέψτε με, μου έχουν βγει τα μισά και βάλε αρκετά χρήσιμα. Αυτό εδώ το μανταλάκι μπορείς να το μαγκώσεις σχεδόν οπουδήποτε, είναι αρκετά σκληρό, ψιλοκρατάει, δεν είναι για πολλούς κραδασμούς όμως, θα πέσει. Αλλά ακουμπώντας το έτσι, μπορείς να ρυθμίσεις την κάμερα και να τραβάς πολύ ωραία πλάνα. Αλλά κοιτάξτε εδώ τι έκανα. Εδώ στο πλάι βλέπετε αυτό εδώ το σφουγγαράκι. Είναι από τα αποσμητικά, από τα κουτιά, από το αποσμητικό που έχουμε. Έκοψα ένα κομμάτι και το έχω κολλήσει εδώ. Και όχι μόνο γλιτώνω τον αέρα στο μικρόφωνο, αλλά εμποδίζω και τυχόν χώματα, σκόνες να μπουν μέσα στο εσωτερικό της κάμερας. Τι άλλο. Έχω τραβήξει πάρα πολύ ωραία πλάνα. Θα σας βάλω στο τέλος του βίντεο διάφορα στιγμιότυπα από βίντεο που θα έρθουν το επόμενο διάστημα στο κανάλι. Γι' αυτό κάντε μια εγγραφή, πατήστε και ένα like στο βίντεο για να είστε συντονισμένοι όταν θα ανέβουν τα καινούργια βίντεο, να πάτε να τα δείτε. Ακόμα και εγώ ανυπομονώ να τα κάνω μοντάζ, αλλά δυστυχώς λόγω χρόνου δεν έχω προλάβει να κάτσω στον υπολογιστή. Τα έχει φτύσει και αυτός ο κακόμοιρος. Έχει χαλάσει το ανεμιστηράκι της ψύχθρας και θέλει αλλαγή. Τι άλλο. Η ανάλυση που τραβάει είναι μέχρι 4K, 120 fps νομίζω. Όχι, 4K 60 fps, 2K 30 fps. Καλά, δεν θα σας τα διαβάσω τώρα όλα. Θα σας τα βάλω να τα δείτε, να τα διαβάσετε όποιος θέλει περισσότερες πληροφορίες. Ερωτήσεις που διάβασα σε άλλα βίντεο παρουσίαση για αυτή την κάμερα είναι αν μπορεί να φορτίσει την ώρα που τραβάει. Ναι, με το καλώδιο, συνδέοντας την κάμερα πάνω σε ένα power bank, έχει άπειρη ώρα να τραβήξει μέχρι να γεμίσει, η κάρτα, ή δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, είναι πόσο την έχεις ρυθμίσει εσύ. Έχεις ρυθμίσει εσύ το βίντεο να σταματάει. Έχει δηλαδή περιθώριο πόσο θα τραβήξεις. Έχει ρυθμίσεις, ημερομηνίες, ρυθμίζεις ό,τι θέλεις. Στους κραδασμούς δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Αλλά για τα λεφτά της κάνει μια χαρά τη δουλίτσα της. Αυτά, νομίζω. Κάτι άλλο που ξέχασα να πω είναι ότι η κάμερα έχει Wi-Fi, συνδέεται με το κινητό κατεβάζοντας μια εφαρμογή που έχει από το Play Store ή ανάλογα το τι συσκευή, τι κινητό έχετε, και μπορείς με το κινητό να έχεις στήσει κάπου την κάμερα σε κοντινή εμβέλεια, δεν ξέρω τώρα πόσο απόσταση πιάνει, και να
και να επιλέγεις να τραβήξει βίντεο, φωτογραφία, να σταματήσει, να ξαναξεκινήσει. Έχει όλες αυτές τις επιλογές. Δηλαδή, στην ουσία διαχειρίζεσαι την κάμερα μέσω του κινητού. Ένα είναι αυτό που ξέχασα να πω. Και κάτι άλλο που πολλοί κόσμος ενδιαφέρεται γι' αυτό. Δεν ξέρω κιόλας 100%, αλλά πολλοί κόσμος ρωτάει αν μπορείς να συνδέσεις εξωτερικό μικρόφωνο στην κάμερα. Εγώ με τις γνώσεις που έχω δεν ξέρω αν υπάρχει μικρόφωνο το οποίο μπορείς να το συνδέσεις εδώ. Εάν ξέρετε εσείς όμως κάποιος, εάν υπάρχει εξωτερικό μικρόφωνο που μπορούμε να το συνδέσουμε εδώ στην κάμερα, γράψτε μου πάλι κάτω στα σχόλια. Αυτά, παιδιά. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Θα το ξαναπώ, πατήστε ένα like, κάντε και μια εγγραφή και τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας.
Thank you.